Welcome, survivor. Enjoy the view. You see before you the pinnacle of mankind's ingenuity. All of humanity's hopes and dreams carefully nestled within this lifeboat. Each of its shining rings are laden with miracles of science and nature. A paradise where the boundary between the biological and technological has been all but erased. And now all of it is mine. I control this vessel now. I command its evolution. And very soon, its destination. From there, my will shall spread across the cosmos forever. Infinite and undying. And there's nothing you or that witless puppet, that shadow of her, can do to stop me. I have already set my designs in motion. Our future awaits, survivor. Αυτό που μόλις είδατε ήταν το τρέιλερ. Δεν έχω πάρει τα ρούχα μου ακόμα, ναι. Αυτό που μόλις είδατε ήταν το τρέιλερ του Genesis 2. Oh yeah, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είχα κοιμηθεί στο κρεβάτι, πήρα 240.000 XP, αλλά δεν πήρα level. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, γεια σας. Αυτό ήταν το τρέιλερ του Genesis Part 2. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Σήμερα θα δούμε διάφορα πραγματάκια που έχουν αποκαλυφθεί και θα δούμε και τι μπήκε στο χθεσινοβραδινό update. Έγινε ένα ωραίο update, μπήκανε κάποια πολύ πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θα τα δούμε όλα σήμερα και είναι πάρα πολλά, δεν ξέρω αν θα μας φτάσει όλο το live. Καλησπέρα, καλησπέρα, κλείσε τώρα και άνοιξε Genesis. Δεν έχει βγει ακόμα, διότι θα βγει, πότε μας είπε ότι θα βγει, πότε μας είπε, Μάρτιο, Μάρτιος του 2021 θα βγει το Genesis, το θέλετε τώρα, και εγώ θα το ήθελα τώρα, αλλά δεν γίνεται, θα το έχουμε το Μάρτιο. Ωραία, αυτή εδώ είναι η βάση μας. Έκανα καμιά αλλαγή εδώ πέρα, φτιάξαμε ένα δωματιάκι χθες. Αυτό εδώ. Νομίζω έκανα κάτι αλλαγές εγώ εκτός κάμερας. Πω πω, δεν φαίνεται τίποτα εδώ πέρα. Θέλει extra lights. Extra. Very more. Ωχ, το παράκανα. Δεν πειρες. Φτιάξαμε χθες αυτό το ωραίο δωμάτιο με τον ανεμιστήρα που φωτίζει. Εδώ είναι ένα ωραίο κρεβάτι. Κομωδίνα δεξιά και αριστερά. Εδώ πέρα κρεμάμε και καλά τα ρούχα μας. Τραπεζάκι. Διπλή καρέγκλα, μονή καρέγκλα. Και εδώ έβαλα αυτή την καρέγκλα που κουρεύεσαι. Και εδώ είναι ένας καθρέφτης που εχθές δούλευε. Εχθές ο καθρέφτης δούλευε, για την ακρίβεια, δεν ξέρω. Πρώτη φορά το έχετε δει εσείς ποτέ? Εχθές ο καθρέφτης έδειχνε τη φάτσα μου. Πήγαινε έτσι και έβλεπα. Αχ, δεν ξέρω. Σήμερα δεν δουλεύει. Και καθόμαστε εδώ και κουρευόμαστε. Απλά θέλει προσοχή να μην ξανακάτσουμε, γιατί ξαναμεγαλώνουν. Ωραία. Μπράβο, έτσι θα κάνω εγώ κάθε μέρα. Ωπ, σηκώθηκα. Δεν με δείχνει, Ίσως να το πάρω και το ξαναβάλω. Γιατί το έβαλα χθες και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Όχι, πολύ χαμηλά μπήκε. Να το πάει να φορτώσει. Μισό να το βάλω λίγο πιο ψηλά. Εκεί. Να το, κάτι πάει. Κάτι. Αχ, δεν.
Είναι τα φώτα μάλλον. Ναι, φαίνομαι λίγο. Όχι πολύ καλά, δεν ξέρω. Είναι πολύ τα φώτα. Ποιος τα άναψε, κλείστε τα. Γεια σου Τζου, γεια σου Αλεξάνδρα, γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Terminator, γεια σου Nightbot, γεια σε όλους, γεια σου Γεωργία. Γεια... Αχ, δεν ξέρω ποια λίστα, δεν συγκράτησα ονόματα. Σίγουρα είναι ο Γιώργος, σίγουρα είναι... Δεν ξέρω, χαιρετήστε και θα σας χαιρετήσω κι εγώ. Χαιρετίσματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το TLC, αυτό που το έχουμε χειροπιαστό στα χέρια μας, και μετά με τα υπόλοιπα. Καλησπέρα Dark, καλώς ήρθες. Εν τω μεταξύ, γεια σου Γεωργία, παίζει να έχουν βγει skins καινούργια, τα οποία θα έχουμε το δεύτερο Genesis Chronicles. Θα βγάλω βιντεάκι μία από αυτές τις μέρες, δεν ξέρω ποια μέρα, θα δούμε. Έχω γενικά πάρα πολύ δουλειά, οπότε ίσως να μην έχει την Τετάρτη... τι έχουμε την Τετάρτη? Την Τετάρτη ίσως να μην έχει Conan, ίσως να έχει βιντεάκι Ark, θα δούμε. Καλησπέρα Dark Force, καλησπέρα Jim. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Έχει γίνει ένα update στο Mammoth. Πώς τα κοιτάζω εγώ αυτά, δεν θυμάμαι τίποτα. Οπότε, για να το δούμε, θα πρέπει να κάνουμε tame ένα Mammoth, για να μπορέσουμε να το δούμε τι αλλαγές έχει. Mammoth λοιπόν. Στη συνέχεια παιδιά θα αποκαλύψουμε πολλά πράγματα για το Genesis. Οπότε πρέπει να παραμείνετε στο live. Απλά δεν τα λέω τώρα γιατί θα έρχονται μετά άτομα που θα ρωτάνε τι έχασα. Άρα θα τα πούμε σε λιγάκι. 48,4, 34,3, 31,7, 77,6, 18,3, 51,4. Και κατά τη διάρκεια του tame θα δούμε και κάποια άλλα cool πράγματα που έχουν μπει. Καλησπέρα Πελτέ. Πόσο πια θα μας κάνουν spoils? Δεν είναι spoils, είναι reveals. Reveals. Βλέπεις την προφορά που το λέω? Reveals. Είναι reveals. Ωραία. Αχ, δεν έχω κάνει. Μπορώ να καμνώ. Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα πράγμα. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω κάτι με αυτό. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Είχα κάπου πολλά αυγά τέτοια. Αχ, γιατί είναι το σοβαριά. Ωραία, 80. Για να δω. Εγώ είδα όλο το live μέχρι στιγμής και τώρα νιστάζω. Όντως έκατσες όλο το βράδυ και έβλεπες live? Καλά, εσύ το παράκανες. Αυτό εδώ, όχι, είναι ψυγείο. Αυτό είναι stove, δεν είναι αυτό. Είναι κάτι από αυτά που έφτιαξα εγώ χθες, αλλά μάλλον δεν το έχω τοποθετήσει κάπου. Πάμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Το έχω βάλει. Πώς λέγεται? Cooker ή κάτι τέτοιο. Table. Τι είναι αυτό? Όχι. Smoker, μάλλον αυτό είναι. Το οποίο να φανταστώ θέλει και νερό. Όχι, δεν κάνει attach στο τέτοιο. Ωραία, θα το βάλω εδώ προς το παρόν. Βλέπετε, είναι προσωρινό, έτσι. Μπαμ κάνει. Τι είναι προσωρινό. From England, το παλικάρι, παιδιά. Ναι, from Manchester. Αχ, δεν είναι τούτο. Το είχα δει χθες που έψαχνα πράγματα. Φύγε. Να είναι κάτι από αυτά που έχω εδώ. Δεν έχω κάτι εδώ. Όχι. Είναι ένα πράγμα που φτιάχνει κάτι γενικά kibbles. Θέλω να το... Το είχα δει χθες στην pot. Δεν θυμούμαι καλώς. Ναι, αυτό είναι. Θέλει irrigated. Είναι ήδη irrigated. Απλά ας το πάμε λίγο πιο στην άκρη. Ας το πάμε λίγο πιο στην άκρη. Μπορεί να γίνει attach στα pipes που είναι κάτω. Απλά δεν ξέρω πώς νιώθω γι' αυτό. Θα μου κλείσει τον χώρο εδώ. Ωραία, θα το βάλουμε προσωρινά εδώ και θα δούμε ποια θα είναι η θέση του. Δώστε και μια μπουνίτσα. Irrigated, 2000 στις 2000.
Το έβαλα κάτω, μπήκα στο inventory, το είδα ότι έγραφε μέσα jerky και μετά από λίγο έρχεται ο Jim και γράφει το smoker είναι για jerky. Νομίζω το είδανε όλοι όσοι είναι στο live ότι είναι για jerky αφού το έδειξα. Δεν χρειαζόταν να το γράψεις αυτό. Τώρα θέλω να μου γράψεις κάτω στο chat, το cooking pot είναι για kibble. Για γράψτε το να το δούμε, γιατί μπορεί να μην το έχουμε δει όλοι. Boil, ωραία. Και... ωραία, λοιπόν, με αυτά εδώ τα υλικά που βλέπετε, θέλει 10 αυγά, οπότε με 80 αυγά μπορώ να κάνω μόνο 8 kibbles. Θα ήθελα όμως να το δοκιμάσω, παρόλα αυτά. Refine oil, various foods και τα λοιπά. Refine oil κάπου είχε πάρει το μάτι μου. Εδώ, κάποια από αυτά είναι ανοιχτά. Ωραία. Refine oil κάπου είχε πάρει το μάτι μου. Να το. Φέρε, δεν ξέρω πώς θα χρειαστώ. Γεια σου Λευτέρη, καλησπέρα. Σε βλέπω από το YouTube και τώρα κατέβασα το Twitch να βλέπω. Τέλειος. Πάρα πολύ καλός. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, άναψε αμέσως. Πατάω να κραφτάρω τέτοια. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει αυτό το πράγμα. Του βάζεις οτιδήποτε αυγό μέσα. Δεν έχει σημασία τι αυγό θα είναι αυτό. Του βάζεις οποιοδήποτε αυγό και το μετατρέπει σε βρασμένο αυγό. Βραστό, ξέρω εγώ. Βραστό αυγό. Αυτό το βραστό αυγό με 10 βραστά αυγά και αυτά τα υλικά που βλέπετε φτιάχνει ένα unikibble. Αυτό το unikibble το βάζεις μέσα σε οποιοδήποτε ζώο και το κάνεις tame χωρίς να χρειάζεται να έχεις το συγκεκριμένο kibble που τρώει αυτό το συγκεκριμένο ζώο. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, τόση ώρα εγώ θα είχα φτιάξει τα δικά μου. Τόση ώρα. Ωραία. Κάνε 30. Δεν νομίζω να χρειαστούμε παραπάνω. Ωραία, πρέπει να τα ανάψουμε. Καλησπέρα, καιρό έχω να μπω στο stream. Τι κάνετε, μια χαρά είμαστε. Καλησπέρα Greek Warman, καλώς ήρθες στην παρέα μας ξανά. Έχουμε πάρα πολύ hype γιατί έχουμε πάρα πολλά νέα για το Genesis, τα οποία θα σας τα πω σε λίγο σήμερα στο stream, εδώ λίγο αργότερα. Και αφού τα φτιάξαμε αυτά, κάνουμε και ένα kibble. Νομίζω ετούτο. Πράγματι, 30. Ωραία. What the crap. Μην πεις ότι μου είπε ότι μου λείπει μέλι. Γελάει ο κόσμος. Εδώ. Ωραία. Για δες λίγο μέσα σε αυτό το σακουλάκι και κάτω που έπεσε. Χαχα, τώρα έχω μέλι, Τώρα δεν μπορείς να πεις τίποτα. Έχω μέλι στο σακουλάκι. Ωραία. Μα γι' αυτό δεν τα φυλάω τα μέλια, γιατί όποτε τα χρειαστώ τα έχω σε αυθονία. Και έχουν περισσέψει κιόλας, κοίτα, βλέπεις. Θα μπορούσα να φτιάξω εκατοντάδες kibbles. Δεν υπάρχει λόγος να τα φυλάω. Δηλαδή, δεν θα μου φτάσουν οι άλλα υλικά, ας πούμε, για να κάνω τόσα kibbles. Και αυτά θα τα πετάξω, δεν θα τα φυλάξω, γιατί μου πιάνουν χώρο. Επίσης, έχω πάρα πολλές μέλισσες, θυμάμαι καλά. Ναι, σκέψου ότι κάθε μία... Αχ, αυτές είναι μικρές. Ωραία, πες αυτές δεν έχουν. Αλλά αυτή και αυτή συν αυτή, μπορώ και τις άλλες να τις ετοιμάσω. Όλες αυτές έχουν μία τέτοια ποσότητα μελιού μέσα τους. Άρα δεν χρειάζεται να φυλάω κάπου μέλι. Αυτό εδώ κάνει κάτι. Μας κοροϊδεύει. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε tame ένα mammoth. Mammoth. Πώς το κάνουμε? Θα πάω με τη μελισούλα μελισσάκι. Να βάλω παγίδα. Πιο πολύ για να μην με ενοχλούν άλλα ζώα. Όχι ότι θα μου κάνει κάτι το mammoth. Μια παγιδούλα. Να κάνουμε τη ζωή μας λιγουλάκι πιο εύκολη. Κλείσε την πόρτα. Έτσι.
Λοιπόν, 48-34 υπάρχει. Όχι ακριβώς. Είναι λίγο μακριά. 31-47. Ούτε. Και 18-51. 18-51. Πιο καλά φαίνεται αυτό. Ωραία. Α, ναι, μ' αρέσει αυτή η περιοχή πολύ. 18, North. 51, West. Βρήκα 2,50 και 3,40 και όλα πέθαναν από γκόλεμ και από γιούτι. Γιατί δεν τα σκότωνες εσύ τα γκόλεμ και τα γιούτι? Ωραία. Ωραία, το πήρα το horn. Κάτσε να πάρουμε και αυτό. Πήραμε το horn. Εδώ έχουμε το, λέω, ένα level 50. Τις διδαγμένες είπα 18-51. 18. Εδώ, αυτά τα δύο. Τι είναι αυτό? Όχι, έχει βασιλίσκο. Glacial. Το έχουμε. Έχω κάνει death, οπότε δεν με νοιάζει. Μόνο μην κάνει boom. Φάγαμε. Φάγαμε, ωραία. Σύση, σύση. Το άλλο, το άλλο είναι 90. Ωραία, εσύ είσαι. Πάμε να το κλείσουμε. Ωραία. Εγώ που είμαι μέσα ή έξω? Εγώ είμαι μέσα. Είμαι έξω, χωράνε από μέσα. Χωράνε από μέσα, ωραία. Καλησπέρα φίλε μου Μαμούθ. Μπορώ να το κάνω έτσι? Μπορώ. Όχι, κάνει κάτι καινούργια. Δεν τα ξέρω, να φοβηθώ. Τι μου κάνει, θέμα. Κάτι μου έχει βάλει κάτω. Τόρπορ μου κάνει. Τι μου κάνεις? Τι μου κάνεις λίλα μου? Κάτσε να το κάνουμε το μέλισσα. Πετυχαίνω, πετυχαίνω, ωραία. Το βάρισα παραπάνω. Γιατί το τέτοιο το σημάδι δεν είχε φτάσει ακόμα. Χάσαμε το effectiveness. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, put the 6 kibbles. Ωραία, πάρε 6 kibbles. 5 6. Ωραία. Τώρα πες ότι εγώ φεύγω και πάω να κάνω κάτι άλλο. Τέμι, πάω να φύγω, να πάω κάπου. Γεια σας, τι κάνετε, πως είστε? Δεν βλέπω κάτι. Για να δούμε εδώ. Α, κάτι προσθέθηκε. Αυτό δεν υπήρχε. Το μαμούθ είναι 94%. Μπορούμε να το βλέπουμε από εδώ και μπορώ να το πατήσω. Αυτό αρκεί. Ναι, και μου δείχνει που είναι. Και στην άλλη άκρη. Να το, έγινε tame. Και στην άλλη άκρη του χάρτη να είμαι. Δεν χάνουμε πλέον τα tames που κάνουμε, διότι φαίνονται από εδώ. Όσο μακριά και να είσαι, σου δείχνει που είναι, σου δείχνει και την απόσταση 208 μέτρα. Μαμούθ, το level. Και σου δείχνει και το πόσο τις 100 είναι το tame. Και τα πάντα όλα στα δείχνει. Και όταν γίνει tame, στο δείχνει πράσινο ότι έγινε. Όσο μακριά και αν είσαι. Απλά τώρα έγινε πολύ γρήγορα το tame και δεν προλάβαμε να το δούμε. Το καινούριο map θα βγει. Τι σας είπα πριν λίγο, σαν πως θυμάμαι. Θα βγει το Μάρτιο. 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 Και εδώ πέρα μπορείς να κάνεις tame εκατοντάδες ζώα ταυτόχρονα. Και να είναι εδώ μια λίστα που να σκρολάρεις προς τα κάτω ατελείωτα και να κάνεις tame ό,τι ζώο θέλεις όλα μαζί ταυτόχρονα. Βλέπεις το tame, βλέπεις το torpor, βλέπεις το, τώρα δεν το δείχνει το torpor γιατί έγινε tame. Βλέπεις τη ζωή του για να δεις αν κάτι το βαράει και αν πεθαίνει. Βλέπεις το φαγητό του πόσο έχει πέσει. Το effectiveness
100%. Κάτσε, ήταν 150. Αποκλείεται να πήρε 100%. Ωραία. Αφού γίνει tame, δεν το δείχνει και τόσο σωστά. Δεν πειράζει. Το πατάω άλλη μία και φεύγει. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σε κάποιο αργό tame ίσως έχουμε τη δυνατότητα να το ελέγξουμε λίγο καλύτερα. Ίσως να κάνω βίντεο ειδικά για αυτό το πράγμα. Ξεχωριστό δηλαδή. Ωραία, δεν πήρε πολλά levels. Δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε ιδιαίτερα. Πάμε σπίτι μας. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να παρακολουθήσεις από μακριά τα tame σου. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίος τρόπος. Κάτι έχει πάθει τώρα. Έχει μπει κάτω από το έδαφος. Για να δοκιμάσω άλλη μία. Τι κάνει? Όχι. Ωραία, tracker έχει, οπότε κατεβαίνω. Κάτι δεν πάει καλά. Εγώ είμαι από κάτω. Να, εγώ είμαι από κάτω. Τέλεια, θα περάσουμε. Ωραία. Έχω φτιάξει τέλειο σπίτι. Και εσύ είσαι από κάτω, από ό,τι βλέπω. Παρόλο που δεν μπορώ να πω στο inventory σου. Όχι, δεν είναι από κάτω μάλλον. Είναι από πάνω. Α, την πήρα. Άρα ήταν από κάτω το hitbox. Ωραία. Ας πάω κι εγώ πάνω. Μη γελάτε. Μη γελάτε. Καλά να πάθω για να χτίζω πάνω σε ceilings, το ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο μαμούθ. Πάμε να το βάλουμε το σάντλ. Λοιπόν. Αυτό δεν υποτίθεται έχει μπει καινούριο σάντλ ή όχι? Όχι. Αυτό είναι ούτως ή άλλως, ωραία. Έχω ήδη εγώ ένα σέντανταντ εδώ. Δεν ξέρω άμα κάνει. Φαίνεται καινούριο σαν εικονίδι, για να το δούμε. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Σελμάν με κάτι αριθμούς ζύπλα. Καλησπέρα Κώστα, είπα, νομίζω είπα. Πολύ ωραίο σάντλ. Έχει και ενσωματωμένο τύμπανο. Πω, τι ωραία που είναι. Και άμα δεν θέλεις να σε βλέπουν, ναι, κρύβεσαι κιόλας. Δεν υπάρχω. Ωπα ρε, είδες στο chat. Συνέχεια το κοιτάω. Τι εννοείς? Ωραία. Πάει μισό τσάκ πιο γρήγορα. Και στρίβει και πιο καλά ή έτσι ήτανε? Σίγουρα στρίβει πιο καλά. Να δεις λίγο το δικό μου το inventory μου. Για δες το. Τα XP μου ανεβαίνουν κανονικά, όπως είπα και πριν. Πήρα 240.000 XP από χθες μέχρι σήμερα. Θες κι άλλο? Τούμπανο το τούμπανο. Το τύμπανο. Λοιπόν, πού είναι ο ήλιος? Μπροστά μας, ωραία. Αριστερό κλικ. Δεξί κλικ. Σι. Εξ. Με το space, με το space, okay. Και αν είχα δεύτερο παίκτη, την hide drum radius, γιατί δείχνει κάποιο radius που εγώ δεν το δω. Μάλλον αφού παίξω, ωραία. Ή αν είχα δεύτερο παίκτη στη drive μου, θα μπορούσε ο δεύτερος παίκτης να κάθεται εδώ. Βλέπει κιόλας. Πρώτη φορά passenger που βλέπει. Εγώ εδώ δεν μπορώ να οδηγήσω τώρα. Είμαι πίσω.
Α, δεν παίζω ό,τι θέλω. Γαμάτο. Είναι σαν mini game, πρέπει να το πετυχαίνεις στο κέντρο. Καλά, δεν είναι κάτι δύσκολο. Είδατε, έπρεπε να γίνω μουσικός. Ωραία. Άμα ανέβω εδώ τώρα... Όχι. Έχει πάρει ο παίχτης μου ένα buff. Ready for war. Α, είναι πολύ μικρό το buff. Ωραία. Πρέπει να παίζεις συνέχεια για να έχεις αυτό το buff. Πολύ πολύ συνέχεια. Και σου δίνει κάποια bonus αυτό. Γεια σου, Psycho John. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Θες μια κιθάρα, ένα μπάσο και ένα τραγουδιστήλα και κάνεις μπάντα, ναι. Δίνει buff στα ζώα τριγύρω σου. Μπορώ να διαβάσω κιόλας ακριβώς να σας είπω τι κάνει. Άμα το βρω πάλι. Κάπου εδώ ήτανε. New abilities. Μπορείτε να το δείτε και εσείς, αν θέλετε. Η περίεργη, η οπτική τύπη, ήθελα να πω. Παίρνει έναν επιβάτη... Έρχεται με ενσωματωμένο world ramp πάνω στο saddle, που όσο παίζεις λέει διατηρείς ένα AOE buff, δηλαδή γύρω γύρω από σένα σε όλα στα ζώα, που βελτιώνει λέει το regen του stamina και σε κάνει άτρωτο στο φόβο, που σημαίνει ότι αν έρθει κάποιος γιουτύρανος και σου φωνάξει δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Ούτε εσύ, ούτε όλα τα ζώα τα δικά σου που είναι γύρω από σένα. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Έχεις ένα μαμούθ με ένα τύμπανο εκεί να παίζει και πηγαίνεις και δεν φοβάσαι τους γιουτύρανους. Με τους χαυλιόδοντες... αριστερά-δεξιά μαζεύει thatch, ενώ μέχρι τώρα το μαμούθ μαζεύει μόνο wood, αυτό τώρα μαζεύει και thatch. Άμα πεθάνω χάνω τα XP μου, Κώστα. Θα το κοιτάξουμε. Trunk trumpet, τι είναι αυτό? Trunk. Ωραία. Α, ναι, η τρομπέτα κάνει αυτό το AOE που είπαμε και αν πατήσω στο νερό την επόμενη φορά που θα παίξω τρομπέτα, αφού έχω πατήσει στο νερό, ρίχνει νερό στο... Will spray the rider with water. Θα δροσίσει τον επιβάτη, μάλλον, κάτι τέτοιο λέει, και θα αφαιρέσει ό,τι debuff από φωτιά έχουμε. Πολύ πολύ καλό αυτό. Και θα μας μειώσει τη θερμοκρασία, θα μας δροσίσει. Ωραία, αυτό με το space που έκανα, με τα μπροστινά πόδια, παίρνει φόρο λέει και ρίχνει όλο το βάρος, σηκώνεται στα πίσω και ρίχνει όλο το βάρος μπροστά και κάνει directional knockback. Σπρώχνει τα ζώα, σπρώχνει τον αντίπαλο πολύ μακριά προς την κατεύθυνση που κοιτάς και με αυτό το attack μαζεύεις wood. Και επίσης έχει grab όπως ο καρκίνος, μπορεί να πιάσει μικρά ζώα με την προβοσκίδα του και να τα εκτοξεύσει. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Για κάτσε. Καταρχάς εδώ πέρα πέτρες. Τι κάνεις, δεν ξέρω τι κάνεις. Δεν έχουμε και κανένα... Α, έχει δέντρα εδώ. Άμα. Καλησπέρα Κώστα, καλώς ήρθες Γόριον. Άλλα θέλω να δω, τα XP δεν χάνονται. Δεν ξέρω τι θες να δεις. Γιατί τι θες να το κάνω εγώ για να το δεις. Αριστερό κλικ. Ναι, πήρε thatch. Πήρε thatch μόνο, όχι μόνο, πήρε πολύ περισσότερο thatch από τη wood. Βλέπετε, 220 thatch, μόνο 40 wood και πήρε και berries. Το δεξί κλικ. Το δεξί κλικ δεν παίρνει τίποτα. Nice. Ωραία, το space. Το space παίρνει πολύ wood και δεν παίρνει thatch. Δεν παίρνει berries, συγγνώμη. Νομίζω δεν παίρνει berries, για να το δούμε.
Ωραία, λοιπόν, όταν θα βγαίνετε για να μαζέψετε wood, θα μαζεύετε wood. Δεν θα γεμίζετε το inventory με berries. Πολύ ωραίο αυτό. Αν θέλετε berries είναι το αριστερό κλικ, το οποίο μαζεύει και πολύ καλά κιόλας. Πολύ εύκολα. Πολύ γρήγορα. Θα μου ξεκλειδώσει... Τι, για ποιο λόγο το λες Κώστα, πες μου για ποιο λόγο, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κι άλλη λύση. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί... Τι, τίποτε skins. Μόνο τα skins τα παίρνεις μετά από death. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει και με ένα απλό fast travel. Ναι, αν λες για τα skins, μόνο αυτό. Αλλιώς οτιδήποτε άλλο μπορείς να το κάνεις και με fast travel. Ένα τύπο skin θα δεις, ναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι που δεν το ξέρω, το είπαμε πριν και στο Discord. Θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτό στην ώρα του. Νομίζω το είδαμε, κάτσε να πατήσω στο νερό και να πάω να παίξω τα drums. Ωραία. Πολύ μου αρέσει αυτός ο ρυθμός. Γεια σου Πόλη, καλησπέρα. Άμα το πατήσω λάθος, τι θα γίνει? Τίποτα. Με δεξί κλικ, το ίδιο. Τι είναι αυτό κάτω? Ready for war. Recover stamina and immune to fear. Ready for war. Noise. Μπορώ... Μπορώ. Μπορώ να το σφυράω. Δεν είναι πολυβολικό και λίγο μπερδεύει, αλλά γίνεται. Κάτσε να δω τώρα, περίμενε. Είστε έτοιμοι? Ένα μαμούθ περπατάει μόνο. Περίμενε. Γιατί δεν μπορώ να σφυρίξω? Πάμε λίγο πιο εκεί. Έλα που δεν πιάνει. Καλέ. Δεν μπορώ να... Το πιάσε. Κάτσε να δω πρώτα κανονικά πόσο damage κάνω και μετά θα του δώσω τον buff να δω τι θα αλλάξει. Το φο... Τι του έκανε? 100. Το πέταξε από κάτω. Ναι, αλλά τώρα θα φάω full damage. Έπεσα πάνω του, δεν έφαγα full damage. Ρε, με σπρώχνει. Πλάκα έχει. Α, ναι, μου δείχνει τη γραμμή... Από το AOE. Αχ, με βαράει. Καλέ, σκότωσε το, τελειώνουμε. Βαράω, τι κάνω. 127, άμα δεν παίζω. Όχι, μόλις σταμάτησα να παίζω άρχισε η μουσική. Πάλι 127, οπότε δεν μου δίνει buff για... Δεν μου δίνει buff για damage. Όχι, το πέταξα νερό! Όχι, εμένα μου πέταξε νερό.
Μου πέταξε νερό πίσω σε μένα πάνω μου. Ε, αυτό θέλει δύο άτομα, αλλιώς δεν έχει πλάκα. Έλα, σκότωσέ το. Ναι, αλλά δεν... πρέπει να είναι μεγάλο level, δεν ξέρω τι να πω. Να έχει γεμίσει αίματα. Δεν το βλέπω να γίνεται χαΐρ. Πήγαινε πρώτα εκεί και μετά στρίψε. Ένας εδώ. Εγώ και τα ξαδέρφια χθες σε ένα PvP κάναμε και τα λοιπά. Μπράβο σας. Oh, yes. Ωραία, θέλω να φύγω από εδώ λίγο. Μπράβο. Ωραίο, πολύ ωραίο το μαμουθάκι. Χρειαζόταν μια αγκαλίτσα έτσι, μια αγάπη, μια αλλαγή. Άου. Έκανα teleport στο teleporter και με έβγαλε από τον ουρανό και έπεφτα. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Ωραία, μπράβο μαμούθ, μπράβο σου. Συγχαρητήρια, πολλά. Δεν βλέπω να ανεβάσει και πολύ γρήγορα το στάμινά σου. Λόκας, Λόκας 4, ευχαριστώ πάρα πολύ τρελάκια για το follow. Να σκαλά, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο κανάλι, να σκαλά. Ας ακουμπήσω για να μην τα χάσουμε, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Ωραία. Ωραία, τίποτα που να με νοιάζει. Ωραία. Για να δούμε. Πες ότι δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω. Και στο μάτι σου γυαλί καρφί θα μπαίνω. Ναι, αλλά δεν βλέπω το κουμπί. Τι πάθαμε. Εδώ είμαστε, ωραία. Φέρε μου την πραμάτια μου. Να το... Τι είναι αυτό. Ο Κώστας. Ηλία, πρέπει να πεθάνεις, να αυτοκτονήσεις. Τι θέλεις τη ζωή σου, πώς είναι. Τι θέλω τη ζωή μου, φίλε, τι να σου κάνω. Λοιπόν, τι πήραμε. Τσίμπι Νόγκλιν. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο, αν μου δίνει κάτι παραπάνω όταν πεθαίνω. Θα δούμε. Α, είναι ένα απλό τσίμπι. Το οποίο αν πάρω 30.000 XP. Ναι, requip, τι λέει, requires expansion Genesis. Το έχω. Δεν είναι τώρα εδώ, αλλά το. Ωραία. Όνομα. Να δω τι είναι πρώτα και μετά. Όχι, όχι, μόνο αυτό. Ωραία. Φυρί, το πας να γράψω death νούμερο 2. Να το. Α! Ω! 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 Το θέλω. Α, το έχω. Ναι, έλα, έλα, κάτσε να σε δω. Μην μου γυρνάς την πλάτη. Άχου το μωρέ. Αχ, τι γλώσσα έχει, τι είδες τη γλώσσα του. Γιατί έχει 4 μάτια. Αν πετάξεις έρχεται. Τσίμπι είναι. Ό,τι ισχύει σε όλα τα τσίμπι. Ναι. Πετάει και αυτό μαζί μου. Αυτό ήθελα να δω. Αυτό ακριβώς ήθελα να δω. Όποιος απλά έχει αγοράσει το Genesis, το έχει και αυτό. Λοιπόν, και αν πετάξω, λογικά έρχεται και αυτό, έτσι, ναι. Να το. Ό,τι ισχύει σε όλα τα τσίμπι, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Πετάει και αυτό μαζί μου. Ωραία. Δηλαδή εγώ τώρα πρέπει να γράψω death νούμερο 2. Δεν θέλω.
Υπάρχει τρόπος με τσίτι να μην χρειαστεί, αλλά δεν πειράζει. Άντε, για σας θα το κάνω. Πόσο health έχω? 1000. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα? Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Φύγε, Έλενα. Έχει αρχίσει και σου μάρει 2. Θα το κάνω με cheat, κανονίστε. Δεν είναι τίποτα, μια εντολή είναι. Και κάνω respawn χωρίς να... Γεωργία, δώρο subscribe. 16 subscribe, Γεωργία, στον Τύρναβο fan. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, Γεωργία, για το gift sub. Να σε καλά, καλώς ήρθες. Τύρναβε στην παρέα του subscribers για, για τέταρτο μήνα. Καλησπέρα παππού. Καλησπέρα παππού, καλησπέρα Λίτσα, καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα, δεν θυμάμαι το άλλο όνομα. Η Γεωργία έχει ξεφύγει. Γεωργία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το 17ο gift sub στον Warion. Warion, καλώς ήρθες για 8ο μήνα στην παρέα του subscribers. Απίστευτη η Γεωργία, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλησπέρα παππού, Λίτσα, Αναστασία και Όλυμπους. Μπράβο, είδες αυτό, δεν θυμόμουν. Μπορεί να θυμάμαι το βουνό άμα είναι. Εν τω μεταξύ έχει περάσει η ώρα, το ξεχάσατε αυτό για την αυτοκτονία που λέγαμε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε κάτι... Όχι, το θυμάστε ακόμα. Θυμάστε ακόμα, ωραία. Αχ, το μωρέ. Έμεινε μοναχούλη εδώ τώρα και με κοιτάει, κοιτάει. Δεν να με γλύψεις. Γλώσσα. Να τη... Σας... Τι σκατά, εγώ τώρα γιατί πέθανα? Γιατί ρε Κώστα με βάλεις αυτή τη διαδικασία? Αυτά τα είχα από το πρώτο Genesis. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο εδώ. Καλά. Συνεννοημένοι ήσασταν, μου φαίνεται, για να μου τη φέρετε. Και μου τη φέρατε. Βάλτε όλα. Δεν μπαίνουν. Κάπου πρέπει να τα βάλω γιατί μετά θα μου πείτε «Α, κάτι δεν το πρόσεξες» και θα με βάλετε να ξαναυτοκτονήσω. Οπότε κάπου θέλω να τα φυλάξω. Στο δωμάτιό μου δεν έχει χώρο. Ωραία, εδώ, στο κρυανό τέτοιο που είναι και άδεια. Τέλεια. Όταν κοιμάσαι να το βάλεις στο τσίμπι, μην καταλήξεις σαν αυτόν στην εικόνα. Να το βγάζω. Ωραία. Give it to me. Στέμπι. Αχαχαχα. Τώρα δεν μιλάει ο Κώστας. Τώρα βάζεις μόνο χαμογελάκια. Δεν μιλάει. Ήσασταν συνεννοημένοι, έτσι. Ωραία. Να δω τι καταλάβατε τώρα. Πρέπει, μισό λεπτό. Να πρέπει να τα ρίξω όλα κάτω. Για να τα πάρω με... Αχ, τρόμαξα. Να τα πάρω με την σωστή σειρά. Δεν το είδες. Υπάρχει στο Twitch καταγεγραμμένο. Μπορείς να βάλεις να το βλέπεις συνέχεια. Μπορείς να το κάνεις και κλιπάκι. Μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Πάρε τα. Λοιπόν, πού είναι το raw meat? Πάρε τα. Ωραία. 80 κρέατα πήρα από το πτώμα μου. Εν τω μεταξύ αυτό εδώ ετέλεψε.
Πάμε να κάνουμε 8 τέτοια, να δούμε πώς είναι. Κοίτα εδώ υλικά, πα, δεν συμφέρει. Όπα, γιατί πήρε Μάτων. Θα μπορούσε να πάρει Primate. Τι ας το χαρίζω. Κάθε φορά που πεθαίνει σου δίνει νέο τσίμπι, πήρα διαφορετικό. Εσύ πόσες φορές πέθανες για να το καταλάβεις αυτό? Εγώ επειδή είμαι άτυχος έχω πάρει το ίδιο. Ναι, εγώ πήρα το ίδιο. Το ίδιο, αλλά ξανά. Εντάξει, το ξέρω. Αυτό μπορώ να κάνω απλά ρισπό. Απλά, τι εννοείς? Μπορώ να κάνω fast travel συνέχεια και να μου δίνει καινούριο συνέχεια. Γιατί να πρέπει να πεθάνει κάποιος? Κοίτα να δεις. Μα δεν χρειάζεται. Να το, πήρα άλλο. Goblin, το ίδιο είναι. Να το. Θες κι άλλο? Πάρε κι άλλο. Να το, κι άλλο. Το ίδιο. Όσα θες, εδώ. Πού είναι το αρχικό μου, αυτό είναι. Ωραία. Πέρτα. Αυτό και αυτό. Ωραία. Δεν ξανακούω ότι αν μου πει οτιδήποτε το chat και δεν δώσω σημασία, να ξέρετε σήμερα θα φταίει ο Κώστας. Ωραία. Έχω τρία και ένα που φοράω, δεν φοράω. Φορά. Ωραία. Έτοιμος. Άκουσα ότι αν σε φάει κάποιο Dino, τότε σου δίνει τον Dino σε τσίμπι στο respawn. Ναι, Κώστα, ναι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί θέλω και διαβάζω συνέχεια το chat και κάνω και αυτά που μου λέτε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω βάλει μυαλό ακόμα τόσα χρόνια. Επόμενο. Είναι κάποιο εδώ κοντά μου. Εγώ πού βρίσκομαι? Εγώ βρίσκομαι εδώ. 70-40. Εδώ. 70-40. Για την ακρίβεια είναι ακριβώς εδώ που είμαι εγώ. 69-41. Κάπου εδώ. Τα 9.41 δεν είπα. Τελικά δεν είναι και τόσο κοντά. Εδώ πάνω. West. Ρε, αυτό θα με κυνηγάει, έτσι θα με τρομαζεί. Κάνα στέγκο είδατε εδώ, παιδιά? Όχι. Μας άκουσε επειδή είσαι ο μπαμπάς μας και εμείς τα παιδάκια σου, χάχαμπολ. Χάχαμπολ. Γεωργία, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μπιτάκια, να είσαι καλά. Είστε τα παιδιά μου και είμαι ο μπαμπάς σας. What? Περίεργο αυτό ακούστηκε. Το 60 έχει λίγο τόρπορ. Το 135 έχει λίγο τόρπορ, έτοιμο είναι. Κολιάθ.
Όχι, όχι πάνω μου. Όχι πάνω μου. Όχι πάνω μου. Βάρεσε και το στεγκό. Το πάγωσα. Γιατί έχει full health. Αράχτε όλοι. Όλα είναι υπό έλεγχο. Δηλαδή είμαστε στρουφάκια και ο Ηλίας ο Παπαστρούμ, κάπως έτσι. Είχε σκορπιό εδώ, γι' αυτό έχουν όλα λίγο τόρπο. Τι έκανα. Δεν θέλω να πλησιάσω γιατί η ουρά του κάνει κάτι καινούργια τώρα. Και φοβούμαι. Δεν έχω άλλη μάνα. Δεν περνάει. Α! Έχει κι άλλους. Κι άλλον. Το ξέχασα. Τι ακούγεται. Κάρνοβιτς. Αυτό τι είναι. Ας το διαδρόμαξα. Ωραία, τον έφαγε τον άλλο στέγκο. Νομίζω είμαστε κομπλέ τώρα, έτσι, έχω. Δεν, τι να έχω, δεν έχω. Nice. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Ξεχάσαμε να το πούμε, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και σε όλες τις εορτάζουσες. Ωραία. Κοίτα να δεις τώρα. Α, εντάξει. Πάω εγώ κάπου. Θα μπορούσα να πάω και σπίτι μου μάλλον. Να δούμε αν πιάνει σε μεγάλη απόσταση. Χρόνια πολλά Αγγελική. Είμαι σπίτι μου και λέω, α, έκανα ένα τέμ, για να δω. Ω, να το. Ποντεύει να γίνει. Να το. Εκεί. Είναι απίστευτο. Έγινε τέμ. Οπότε τώρα είδαμε ότι έγινε τέμ. Μπορούμε να το δούμε και από εδώ. Να το έγινε tame. Όταν έχει γίνει tame, δεν μπορούμε, άμα το βγάλουμε από εδώ το χάνουμε. Βγαίνει από τη λίστα. Οπότε καλό είναι πρώτα να πάμε εκεί, μην το χάσουμε και μετά να το βγάλουμε από τη λίστα. Πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ εύχριστο. Ωραία, έφυγε. Εδώ δεν ήμουν όταν πάτησα να κάνω teleport. Είχα πάει πιο εδώ για κάποιο λόγο. Ωραία, πτώματα. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε σπίτι. Nice. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, ο καινούριος στεγόσαυρος. Σάντλ. Αυτό εκεί θα φύγει. Έχω κάνει πάλι βλακιά και το μπάγκαρα. Γάμο τη τύχη μου. Συγγνώμη.
Συγγνώμη, δεν υπάρχει... Είναι πάνω μου. Κάνα blueprint. Η ειδική παραγγελία για μένα ήταν αυτό που δεν χάνεσαι ποτέ. Α, δεν νομίζω, μάλιστα για μένα θα το είχαν κάνει κάτι χρόνια πριν. Τώρα παίζω modded, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Νιώθω ότι έχει αλλαγές, ειδικά στα καρφιά του. Δεν ξέρω αν πάει πιο γρήγορα. Είναι πολύ πιο ωραίος, πολύ καλύτερος. Αριστερό κλικ. Δεξί κλικ. Σι. Τι είναι αυτό. Κουνιέται. Εξ. Space. Ωραία, λοιπόν. Έχω στα βελάκι. Hardened plates. Σκληραίνει τα τέτοια του. Heavy plate. Sharpened plate. Hardened plate. Ωραία. Αναλόγως πως είναι, μπορείς να διαλέξεις αν θέλεις να μαζεύεις thatch, αν θέλεις να μαζεύεις wood ή αν θέλεις να μαζεύεις berries. Αλλά πάμε να δούμε αν κάνει διαφορετικό damage στο κάθε ένα από αυτά. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή. Α, κάτι μου λέει πάνω δεξιά. Α, μου λέει ότι είναι hardened. Και... κάνει damage reduction. Δέχομαι λιγότερο damage. Prevent dismount. Το καλύτερο. Δεν μπορούν να σε κάνουν dismount, παιδιά. Μπαίνεις στο Redwood έτσι και δεν φοβάσαι τίποτα. Ούτε θα είναι ακόλιο, ούτε πουρλόβια, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Μάλιστα. Δώσ' το level να φύγει από τη μέση την οθόνη. Δεν βλέπω να έχει αλλάξει τον ημέσον πανηγυρισμό. Μετά, heavy. Απλά slow, prevent dismount. Το heavy κάνει τον αντίπαλο πιο αργό και πάλι προστατεύει από το dismount, πάλι δεν μας κατεβάζει κανείς από το saddle. Και sharpened penetration προσπερνάει το armor του αντιπάλου. Κάνεις περισσότερο damage σε αντιπάλους που έχουν armor. Πολύ ωραίο. Και πάλι προστατεύει από το dismount. Ωραία, δεν έχει σημασία τι θα... σε προστατεύει από το dismount όπως και να έχει. Δίσδυση, το penetration. Εντάξει, ας μην το μεταφράσουμε τόσο ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε αν αλλάζει το damage που κάνουμε ή που δεχόμαστε. Όχι, αυτό θα αρχίσει να τρέχει τώρα, δεν θα μπορούσαμε εδώ. Ωραία, 139. Όχι, δεν έχουμε. Δεν το έχουμε. Ωραία. Τώρα τι έχω, τώρα έχω heavy. Λιόν. Με το heavy 139. Και δεχόμαστε. Α, του έκανα slow, 17, ωραία. Άμα βάλω sharpened, πάλι 139. Και δεχόμαστε 17. Και άμα, δέχομαι 16, 8.
8. Με το Hardened δέχομαι λιγότερο damage. Εγώ κάνω το ίδιο. Για να δω τα effect του, τίποτα. Άμα βάλω heavy. Κοίτα το κάνω. Όχι, αυτό είναι άλλο ζώο. Αυτό είναι άλλο ζώο. Αυτό είναι άλλο ζώο. Δεινόνυχος, ωραία. Του κάνω slow. Του κάνω slowed. Νιώθω ότι υπάρχει και κάτι άλλο εδώ όμως. Θέλω να στρίψω. Το δεξί κλικ κάνει κάτι. Μη με ρίξει από κάτω. Οι, 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 οι. Υπάρχει αυτός. Το δεξί κλικ δεν κάνει damage. Nice. Είναι μόνο για να πιάνεις. Αγγελική, χρόνια πολλά. Δεν χαίρεσαι το όνομά σου. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο. Γιατί δεν μπορεί να τρέξει ο αντίπαλος του, και άμα δεν μπορείς να το σκοτώσεις, του ρίχνεις μία και απλά φεύγεις. Τώρα αν δεν σε νοιάζει να το κάνεις slow. Αυτό δεν κάνει κάτι. Αν δεν σε νοιάζει να το κάνεις slow. Βάρε με έλμια. Τέλος πάντων. Το βάζεις στο hardened για να δέχεσαι λιγότερο damage. Αν δεν σε νοιάζει να κάνεις slow, το βάζεις στο hardened για να κάνεις λιγότερο damage. Πόσο θα μου κάνει τώρα. Βλέπεις μου κάνει μόνο 8. Ενώ στα άλλα mods μου κάνει 16. Το ένα ποιος το κάνει. Μήγες. Λοιπόν, το βάζω τώρα στο... Το πιο που θέλω, τα έχω μπερδέψει, δεν ξέρω. Το heavy. Το βάζω στο heavy για να το κάνω slow για να μην φύγει, γιατί θα αρχίσει να τρέχει σε λίγο. Γιατί το δείχνει κόκκινο. Του ρωφάω το αίμα, κοίτα, κοίτα το health του. Απίστευτο. Μουσική απορά από δύο λέει. Έλα λίγο να δοκιμάσω κάτι. Μόνο στα μεγάλα το κάνει. Έλα λίγο. Έρχεσαι. Δεν έρχεσαι. Όχι. Serpent. Hardened. Heavy. Δεν έχει να κάνει. Δεν ξέρω. Δεξί κλικ. Δεν ξέρω γιατί το έκανε πριν. Μήπως πρέπει να έχει ήδη χάσει κάποιο health το ζώο που βαράς. Ήθελα να το μαζέψω το δέντρο αυτό. Γιατί το έλυσες. Ίσως πρέπει να το έχεις κάνει ήδη λίγο damage. Λοιπόν. Serpent. Thats. Hardened. Wood. Wow. Heavy. Πατημένο, το ξέρω. Touch. Οκ. Στρίψε, 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 στρίψε. Ωραίο είναι αυτό γιατί δεν τρέχει. Να δούμε όσο θέλει να του πέσει λίγο. Θέλει άκρο λέει. Ρε, μη μου σχολιάς αυτά που βλέπεις εδώ. Να το. Λάβεις κουμπί, να το. Καλά, αυτό είναι OP του κερατά. Αυτό κι αν είναι OP. Πάμε λίγο στο Morella Dops. Morella Dops. Morella Dops. Έχει αρνάκι. Όχι, δεν είναι. Είναι αρνάκι.
Για έλα λίγο να σε δοκιμάσω. Ναι, βλέπεις, δεν ανάβει. Και άμα κάνει άγκρο πάλι δεν ανάβει. Ενώ τώρα που έχει χάσει λίγο health. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς, θα το δούμε πως δουλεύει, παιδιά, στη... σιγά σιγά. Του κάνω πω, καλά είσαι. Εντάξει, είναι απίστευτο, ρε. Πάμε και στο αρνάκι, ας πω και παχύ. Όχι, ούτε. Heavy δεν ήταν που έκανε το slow. Αχ, δεν το έφτασε. Το πιάσα. Α! Κρατάκι. Αχ, πήγα να πω τι είναι αυτό που περπατάει εδώ. Τρομάζω συνέχεια. Πρέπει να έχει κάτω από 450 χέρια για να το κάνει. Νομίζω. Όχι. Τέλεια. Πάρα πολύ μου αρέσουν οι αλλαγές στον Στέγκο. Φοβερές αλλαγές. Μια στιγμούλα. Λίγο αν... αν φτιάχνανε το στρίψιμο του. Ωραία. Μπες εδώ μέσα. Τέλεια. Εδώ τι έχεις. Τέλεια. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίες και αυτές οι αλλαγές. Κλείσω τον γκάμα. Βάλε λίγο να κάνω... τι να κάνω. Meditation. Ωραία. Και να δούμε λίγο τι λέει εδώ πέρα για όλα αυτά. Λοιπόν, αυτός είναι ο νέος Στιγκόσαυρος και New Abilities. Different modes, different modes. Λοιπόν, το hardened δεχόμαστε λιγότερο damage και μαζεύει wood. Με το heavy κάνει πιο αργό τον αντίπαλο και μαζεύει thatch. Και με το sharpened διαπερνέ το armor και είναι χρήσιμο για να μαζεύει berries. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά. Και έχει και αυτό εδώ το tail whip. Able to impale and immobilize players and creatures below a certain health threshold. Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο health. Ίσως να είναι ένα στάνταρ αριθμός. Ίσως να είναι ποσοστό. Αυτό θα το μάθουμε όταν θα το γράψουν στο wiki αυτοί που θα δουν μέσα τα νούμερα από τους κώδικες. The rider is preventing from dismounting effects and attacks. Ο αναβάτης προστατεύεται από κάθε είδος dismounting. Δεν μπορεί να σε ξεκουνήσει από το saddle κανένας. Πολύ καλό αυτό, δεν το είδαμε. Τα berries ζυγίζουν λιγότερο μέσα στο inventory του τέτοιου. Μια χαρά. Ζυγίζουν λιγότερο τα έντομα, τα... μην μπερδεύεις, ζυγίζουν λιγότερο τα berries μέσα στο inventory του. Τέλεια. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει τα έντομα breedable, αράχνες, moth και... πες το, και mantis, καθώς και τα wyvern, τα έχουν κάνει breedable να μπορούν να κάνουν παιδάκια μεταξύ τους. Πολύ σημαντικό αυτό, δεν χρειάζεται να δούμε κάποιο μωρό από αυτά και το αρθρόπλευρα. Τα έχουν κάνει να μπορούν να κάνουν παιδάκια. Γεια σου Τύρανε, στο καλό, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Θα τα πούμε το βράδυ αν μπεις, αλλιώς θα τα πούμε αύριο. Τι άλλο έχει αλλάξει? Τίποτα. Έχουν μειωθεί οι χρόνοι που κάνουν παιδιά κάποια ζώα, πολλά ζώα διαφορετικά. Έχει μειωθεί ο χρόνος που κάνουν παιδιά. Reduced.
Λοιπόν, ο γιγανοτόσαυρος. Θέλετε να τα βλέπετε κι εσείς, άντε να τα βλέπω. Το να βλέπετε μία κίνητη εικόνα. Ο γιγανοτόσαυρος, τι λέει, μεγαλώνει πιο γρήγορα. Περίπου 10 μέρες κάνει τώρα. 10 μέρες. Ο διπλοκόλλης έχει περισσότερο health και λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα όταν έχει αναβάτη πάνω. Το θαϊλακόλεο όταν βαράει κάνει λίγο bleed. Καλό αν είσαι εσύ το θαϊλακόλεο. Αν δεν είσαι εσύ το θαϊλακόλεο, λίγο κακό. Το μέγα χελόν μπορεί να κάνει να κολλαφθεί το αυγό του και μπορεί να κάνει και παιδιά λίγο πιο ρηχά, όχι τόσο, όχι, ενώ δεν θέλει τόσο πολύ μεγάλο βάθος, ώστε να μπορείς να το κάνεις σε οποιοδήποτε χάρτη και όχι μόνο σε χάρτες που έχουν μεγάλο βάθος. Τα Wyvern είναι breedable εκτός από τα zombie. Ναι. Τα Megalodon και αυτά έχουν, κάνουν παιδιά λίγο πιο γρήγορα και έχουν pack bonus, damage reduction και damage increase. Και έχουν και αυτά πλέον ένα bleed στο attack τους. Τα τζερμπόα έχουν λίγο μεγαλύτερο weight. Τα άνκυλο πλέον έχουν μεγαλύτερο reduction στα μέταλλα. Από 75% πήγε στο 85%. Τα μέταλλα ζυγίζουν λιγότερο μέσα στο inventory του άνκυλο. Το Dedicurus μπορεί να στρίβει την ώρα που κάνει κολοτούμπα. Όπως ακριβώς γίνεται και στο mission από το Genesis. Και ο Βασιλίσκος έχει μάτια. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχω κανέναν Doedicuru εδώ πέρα. Έχουμε. Νομίζω κάτι μου θυμίζει. Έχουμε. Ωραία. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Αυτό το πράγμα. Αφού πρώτα ξεφορτωθώ από το inventory μου τα μάτων. Τέλεια. Καθώς και τα hide. Τέλεια. Πρέπει να έχω και pelt λογικά, έτσι, χωρίς να κοιτάξω. Κοίτα που τα έβαλα τα pelt στον ουρανό. Νόησε. Το εντίκουροι. Πώς χρειάζεσαι πώς. Χρειάζεται πώς. Χαχα. Λέκα. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν, ωραία. Το έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ το Dedicurus από ό,τι βλέπετε. Για να σε δω. Καμία αλλαγή εμφανισιακή. Περπατάει το ίδιο. Αυτό που άλλαξε είναι ότι όταν κάνεις κολοτούμπα μπορείς... ναι. Στα mission σε στρίβει λίγο πιο γρήγορα. Okay, μπορείς να στρίβεις. Μπορείς να στρίβεις. Μπορείς πλέον να στρίβεις. Μια χαρούλα. Αυτό. Για Arc Primitive Plus του Steampunk. Με την αφαίρεση πάρα πολλών industrial πραγμάτων, ίσως. Τέλειο στο στάμινο. Ωραία. Το αγαπημένο μου πράγμα θα είναι να κάνω ρολ με το Dedicurus πλέον. Ωραία. Ειδικότερα σε Vanilla Servers. Αυτά. Μάλλον. Αυτό πάνω έχει κολλήσει τώρα για τα καλά, έτσι. Ωχ, γεια σου Γιώργο. Έλα και χάρηκα ότι θα πας για Tame Arthroplura. Κοίτα να δεις. Απλά βάζω το invisibility και πάω και το ταΐζω. Είναι πανεύκολο. Δεν είναι κάτι δύσκολο σε αυτό το server. Αλλά δεν χρειάζεται να τα κάνω breed για να σας πω ότι απλά γίνανε breedable. Δεν αλλάζει κάτι.
Μια άλλη αλλαγή που έγινε είναι ότι στο The Island και στο The Center, στα boss παίρνεις τα διπλάσια element από ό,τι έπαιρνες πριν. Και στο Scorched Earth παίρνεις 50% παραπάνω element. Αν έχεις πολλά turret, μπορείς να αντιγράψεις τις ρυθμίσεις των turret από το ένα turret, να ρυθμίσεις το ένα δηλαδή, και να τα κάνεις copy αυτόματα σε όλα τα turret που είναι σε μια εμβέλεια. Είναι επιλέξεις εσύ σε ποια turret θες να πάνε οι ρυθμίσεις. Γενικά έχουν βάλει πολλές ευκολίες στα turrets. Και μπορείς να τα ρυθμίσεις και με plate και με διάφορα άλλα, δεν ξέρω εγώ τι. Τι είναι αυτά? Κάτι bug fixes, κάτι τυπογραφικά λάθη. Νομίζω εδώ το είχε με A, 5 στάλ και το έκανε 5 στάλ. Δεν ξέρω. Κάποια ορθογραφικά λάθη έχουν διορθώσει. Δεν βλέπω κάποια άλλη αλλαγή που πρέπει να την αναφέρω. Χα. Τα τυπογραφικά λάθη ίσως, τα ορθογραφικά λάθη ίσως δεν έχουν μπει ακόμα. Οι διορθώσεις ίσως να μπουν στο επόμενο update μάλλον. Πάμε να δούμε κανένα νέο για το Genesis. Θα έλεγα να κάνω ένα restart το παιχνίδι, ώστε να φύγει η μπάρα από πάνω αριστερά να μην τη βλέπουμε. Γιατί θα μείνει εκεί για πάντα. Οπότε ώσπου να ξαναφορτώσει το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να δούμε λίγο κάποια νέα για το Genesis. Ωραία, για να δούμε τι θα δούμε. Τι λέτε εσείς ότι θα δούμε? Να δούμε το για να δούμε. Έχετε δει το βιντεάκι δεν χρειάζεται να κλείσω το Arcade, έτσι, όχι. Έχετε δει το βιντεάκι για το TLC? Πάμε να το δούμε. Άμα το βρω, το βρήκα. Το βιντεάκι για το TLC. Όλες αυτές οι αλλαγές που σας έδειξα τώρα. Για πάμε. Εδώ είμαι πάλι. Το έχετε δει, ωραία. Κάποιοι το έχουν δει, κάποιοι δεν το έχουν δει. Καλό είναι να το δείχνουμε για αυτούς που δεν το έχουν δει και να το ξαναδούν αυτοί που το έχουν δει, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε τι άλλο θέλω να δούμε. Έχω κάποιες εικόνες και κάποια νέα που έχουν βγει. Α. Πήγα να με βγάλει από κάτω, αλλά με βγάλει από πάνω. Μου το έχει ξανακάνει αυτό, δεν πειράζει. Ωραία, ξεφορτωθήκαμε και τη βλακία από εκεί. Θα... Έχουμε τα καινούργια kibbles, έχουμε. Ωραία, κλείστο.
Να τα δοκιμάσουμε σε κάποιο τέμα αυτά. Α, το κάνεις force feed. Α, ρίχνεις νοκάουτ ένα ζώο, του βάζεις μέσα το ένα τέτοιο και αυτόματα το μετατρέπεις στο φαγητό το οποίο θέλει να φάει το ζώο. Τέλειο. Λοιπόν, θα πάω να ξαπλώσω εγώ λιγάκι εδώ, ώστε να μην μας νοιάζει το φαγητό μας και το νερό μας. Μας τα γέμισε όλα. Και θα πάμε να δούμε έτσι κανένα δυο φωτογραφιούλες ωραίες από το... Πού τις έχω βάλει τώρα? Εδώ. Έτσι, για να δω. Αχ, είναι μικρούλες. Γιατί η Λία τις κατέβασε σε μικρή ανάλυση? Γιατί, δεν ξέρω. Έτσι έτυχε. Εφέτε κασκετά. Πώς μπορώ να τις αυτόσω λίγο πιο... Δεν μπορώ. Ωραία. Δεν έχω κάτι. Α, εδώ. Να το... Αχ, μπράβο, Ρελία. Τέλεια. Πού είστε εσείς, εδώ είστε? Γεια σας, τι κάνετε? Επίσης οι official είναι πιάστα να πάνε. Πιο πολύ και από εμάς έχουν οι official. Οι official είναι πιο πολύ και από το mod της server που παίζουμε. Αυτό είναι το καινούριο ζωάκι. Είναι της Αγγελικής. Αυτό εδώ πάει και γραπώνεται πάνω σε ένα... μισό λεπτάκι. Θα ήθελα μία πολύ πολύ ελαφριά background μουσική για να μην είναι μούγκα στη στρούγκα. Πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό λίγο εύκολα? Αχ, ας μην είναι πολύ δυνατά και σας σκουφάνει. Μισό λεπτό. Εκεί, έτσι. Λοιπόν, ναι, είναι αυτό το μικρό ζωάκι. Πάει και γραπώνεται πάνω σε κάποιο άλλο ζώο και το κάνει, λέει, mind control. Mind control, το ελέγχει δηλαδή. Φοβερό. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δούμε. Με κατεθβάλλει. Αυτό εδώ είναι Vanilla Egg Incubator. Βάζεις τα fertilized αυγά εδώ μέσα. Βασικά λίγο δυνατά είναι. Βάλ το στο repeat γιατί θα τελειώσει λίγο. Α, είναι ήδη repeat τώρα. Γιατί μου το μικρίνες? Λοιπόν, αυτό εδώ είναι Vanilla Egg Incubator, παιδιά. Βάζεις τα αυγά, τα fertilized εδώ μέσα και τα κάνει incubate πιο γρήγορα από ό,τι γίνονται κανονικά και έχει ένα μαγικό. Σου δείχνει τα στατιστικά του μωρού που θα γεννηθεί πριν γεννηθεί. Πολύ μ' άρεσε αυτό όταν το άκουσα. Σου δείχνει τα στατιστικά του μωρού που, έχει μέσα, που είναι μέσα στο αυγό πριν γεννηθεί. Οπότε αν δεις ότι, ότι δεν έχει πάρει τα στατιστικά τα καλά που θα ήθελες, απλά το πετάς στο αυγό, το τρως, δεν το αφήνεις καν να γεννηθεί. Πώς πάμε στην επόμενη φωτογραφιούλα? Να ξέρω εγώ, νέος άνθρωπος. Κάπως, κάπως, κάπου, κάποτε. Ωραία, τα κατάφερα. Εδώ έχουμε ένα biome, πάρα πολύ όμορφο και ωραίο biome, το οποίο το είδαμε και στο trailer. Δεν γνωρίζω κάποια λεπτομέρεια να σας πω για αυτό εδώ. Πάλι δεν πάει. Παιδιά, κάπως πρέπει να πηγαίνει όμως. Δεν μπορεί κάθε φορά να πρέπει να βγαίνω από full screen για να πάω στην προηγούμενη εικόνα. Crop, delete, zoom. Ναι, πρέπει δηλαδή να κάνω escape. Να πάω. Δεν. Ωραία. Λοιπόν, ίσως αν δεν κάνω zoom δουλεύει καλύτερα, ή αν κάνω το zoom έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ammo box με το οποίο νομίζω, όχι. Με το οποίο βάζεις μέσα σφαίρες
Και αυτόματα αυτό πάει και γεμίζει όλα τα turrets της περιοχής, χωρίς να χρειάζεται να γεμίσει ένα turret ξεχωριστά. Ναι, πρέπει απλά να βγάλεις το zoom για να μπορέσει να κάνει τέτοιο. Εδώ έχουμε πώς είναι το X Argentavis, το X... κάποια X ζώα, X Rex και αυτά. Θα υπάρχουν καινούργια X ζώα. Αυτός είναι ένας X δίλοφόσαυρος. Αυτό εδώ, αν θέλει. Ωραία. Αυτό εδώ είναι ένα X άλογο. Και βλακία που τα κατέβασα σε μικρή ανάλυση, αλλά δεν τα έκανα. Την ώρα που βλέπατε την αντίστροφη μέτρηση για το live τα έκανα. Και αυτό εδώ είναι ένα Sex Reaper. Πανέμορφος ο Sex Reaper. Βασικά δεν πρέπει να το ζουμάρω με το ροδάκι. Ή μπορεί και να μην έχει σχέση. Εδώ μπορείς να βάλεις κάμερες οπουδήποτε θέλεις, παντού κάμερες, και να έχεις μία οθόνη και να βλέπεις αυτά που δείχνουν οι κάμερες. Απίστευτο. Τι έχει βάλει το ARK, τι έχει κάνει εδώ πέρα, τι έχουν κάνει τρελή. Βάζεις κάμερες και έχεις οθόνη που παρακολουθείς τις κάμερες. Το απίστευτο ξέρεις ποιο είναι? Big Brother. Δεν είναι μόνο για τη βάση σου. Μπορείς, λέει, να τις βάλεις σε τεράστια απόσταση. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που είπαν είναι ότι στο The Island μπορείς να δεις, ξέρω εγώ, στο μισό χάρτη. Για τέτοια απόσταση. Φτάνει μέχρι το μισό χάρτη του The Island. Τόσο πολύ μεγάλη απόσταση μπορείς να έχεις την κάμερα μακριά από το τέτοιο σου. Ίσως αν έχεις το 50-50 ακριβώς στο κέντρο του χάρτη την οθόνη, ίσως να μπορείς να βάλεις κάμερες παντού σε όλο το χάρτη, ας πούμε, και να παρακολουθείς τι γίνεται. Φοβερό. Εδώ είναι αυτό το πολύ ωραίο ζωάκι που είδαμε και στο τρέιλερ, το οποίο έχει κάποιες ιδιότητες. Είναι πολύ intense. Λίγο πιο χαμηλά. Αυτό το ζωάκι έχει κάποιες ιδιότητες, ικανότητες, αυτά. Κάτι που δεν τα συγκράτησα όλα πολύ καλά. Θα σας κάνω βιντεάκι που θα σας εξηγώ αναλυτικά τα πάντα. Αυτό εδώ είναι, λέει, διαφορετικό το αρσενικό και το θηλυκό. Δεν είναι ίδια. Έχει άλλες ικανότητες στο αρσενικό, άλλες ικανότητες στο θηλυκό. Δεν τα θυμάμαι τώρα ακριβώς. Μπορεί να εξαφανίζεται, να είναι εντελώς αόρατο. Το θηλυκό γίνεται εντελώς 100% αόρατο. Το αρσενικό ίσως δεν γίνεται 100% αόρατο. Έχει ένα dash attack που τρέχει πολύ γρήγορα και κατά το τρέξιμό του κάνει damage σε οτιδήποτε βρεθεί στο δρόμο του, και στο τελικό που θα σκάσει πάνω του του κάνει και αυτού πάρα πολύ damage. Και δεν γνωρίζω άλλες πληροφορίες για αυτό. Εδώ είναι άλλο ένα πολύ ωραίο biome. Πάρα πολύ ωραίο biome. Πολύ τέκι. Συνδυάζει γρασίδι, δέντρα με σίδερα εδώ και τέτοια. Θυμίζει λιγάκι Extinction ίσως. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε Hover Sail, το οποίο ανεβαίνει εδώ πάνω και... αυτό πρέπει να είναι για τη θάλασσα, έτσι, σαν ένα γρήγορο raft, σαν ένα κανό ατομικό, έτσι, δεν είναι... πρέπει να είναι tech αυτό, πρέπει να είναι tech για τη θάλασσα, πολύ ωραίο. Δεν γνωρίζω περισσότερες πληροφορίες. Αυτό εδώ δεν νομίζω να είναι για τη θάλασσα, μπορεί να μην είναι για τη θάλασσα, μπορεί να είναι για τον αέρα, μπορεί να είναι για παντός καιρού. Αυτό εδώ είναι ένα primitive πραγματάκι, το οποίο του βάζεις μέσα ρούχα και μετά απλά πηγαίνεις από κάτω και αυτόματα φοράς όλα τα ρούχα που έχει μέσα σε αυτό εδώ. Load Mannequin λέγεται. Δεν γνωρίζω 100% ακριβώς λεπτομέρειες να σας πω, αλλά θα το δούμε. Primitive αντικείμενο φαίνεται, οπότε θα το δούμε και πολύ νωρίς όταν βγει το Genesis. Δεν γνωρίζω τώρα τι γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία, για τα μπιτάκια σου. Να είσαι καλά. Πρώτη υπενθύμηση 17.00. Να είσαι καλά, Γεωργία. Ευχαριστώ.
Δεν γνωρίζω τι γίνεται τώρα με τα ρούχα που φοράς ήδη, ας πούμε. Τα βάζει πίσω εκεί που φόραγες τα άλλα ή μπορείς να βάλεις και εργαλεία και να σου δώσει και τα εργαλεία σου. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Πάντως λέει ότι από εκεί που είσαι, ξέρω εγώ, στο κρεβάτι και κοιμάσαι, έρχεσαι εδώ και κατευθείαν είσαι έτοιμος για μάχη, λέει, και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Ενδιαφέρον ακούγεται. Αυτό εδώ είναι ένα μηχανικό ζωάκι, το οποίο είναι όλο σίδερο. Το είδαμε και στο τρέιλερ, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Πυροβολάει πίου πίου και κάτι λέει ότι, δεν είμαι σίγουρος, είναι υπεύθυνο για τα, resources του πλανήτη, για το μάζεμα αλλά και για το επαναφύτρωμα των, resources, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό εδώ, Genesis Ship, είναι ένα ship με το οποίο ήρθαμε στο Genesis 2, νομίζω. Δεν γνωρίζω τώρα λεπτομέρειες γιατί κοιμόμουν όταν βγήκε αυτό το spoil και δεν έχω ακούσει. Εδώ έχουμε το ίδιο ship από την εξωτερική του πλευρά. Διαστημόπλιο, για σας που σας αρέσουν τα διαστημόπλια. Εδώ έχουμε ένα tech bow. Πανέμορφο το tech bow, πάρα πολύ ωραίο. Δυστυχώς τα έχω κατεβάσει σε χαμηλή ανάλυση, οπότε δεν μπορείτε να δείτε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό το διαστημόπλιο θεωρητικά φιλοξενεί τον χάρτη του Ark. Είναι όλος ο Ark. Νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, όλο το Ark Genesis 2 διαδραματίζεται μέσα σε αυτό το διαστημόπλιο. Όλος ο χάρτης είναι το εσωτερικό του διαστημοπλίου, αν έχω καταλάβει καλά. Αυτό είναι ένα tech bow που δεν χρειάζεται να έχεις επάνω σου βελάκια, γιατί δημιουργεί αυτόματα τα βελάκια, μάλλον από element, αν καταλαβαίνω καλά μυρίζοντας τα νύχια μου. Μάλλον απλά έχεις element πάνω σου και πετάς άπειρα βελάκια για όσο έχεις element. Στο κυκλικό μέρος είναι ο χάρτης. Αν κάπου εδώ μέσα. Εδώ. Να. Πολύ πιθανόν. Επόμενο αντικείμενο. Δεν είναι αντικείμενο. Είναι ένα biome. Πανέμορφο biome. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ. Πολύ σημαντικό. Η element shard. Ναι, εντάξει. Όταν λέω elements εννοώ όλο το, όλα τα υπό αυτά του element. Και shard και dust και οτιδήποτε μπορεί να είναι element. Προσοχή. Όταν θα μπούμε στο Ark Genesis 2, από day 1 όλοι ξεκινάμε με tech ρούχα. Αυτά εδώ που βλέπετε. Θα έχουμε ήδη tech. Θα έχουμε ήδη tech όταν ξεκινήσουμε το Ark Genesis 2. Από την πρώτη μέρα. Και θα μπορούμε να πετάμε κανονικά με το jetpack μας, με τα όλα μας. Προσέξτε όμως, αυτό που βλέπετε εδώ είναι skin, δεν είναι ρούχα κανονικά, είναι skin. Φτιάχνεις εσύ δικά σου ρούχα, μπορείς να κάνεις και cloth ρούχα άμα θέλεις, hide ρούχα, kiting, flak, ό,τι έχεις. Φτιάχνεις τα ρούχα και πάνω από τα ρούχα σου πας και βάζεις αυτά τα skin, τα οποία θα στα δίνει μέσα στο inventory σου ήδη. Είναι μαζί με τα πράγματα που παίρνεις όταν πεθαίνεις. Πεθαίνεις, αναστιέσαι και έχεις αυτά τα ρούχα μαζί σου σαν skins και τα φοράς στα ρούχα που φτιάχνεις και μόλις τα φορέσεις σου δίνουν τις ιδιότητες ενός tech ρούχου και μπορείς να κάνεις όλα όσα κάνουν τα tech, μάλλον. Σίγουρα μπορείς να πετάς, δεν βλέπω jetpack. Μπορεί να μην ισχύει 100% αυτό που σας λέω. Θα κάνω βιντεάκι και θα σας τα εξηγώ σωστά, γιατί δεν έχω μάθει πάρα πολλές λεπτομέρειες ακόμα, αλλά θα τα μάθω που θα πάει. Σημασία έχει ότι αυτά τα ρούχα θα μπορούμε να τα έχουμε και από τώρα, πριν βγει το Genesis 2. Είναι στο Genesis Chronicles, το οποίο θα κάνω βιντεάκι να σας δείξω που θα πάτε να βρείτε κάποια καινούργια Explorer Notes, να τα ανοίξετε για να μαζέψετε αυτά τα ωραία ρούχα. Να τα έχετε από τώρα αυτά τα ρούχα, δεν θα σας δίνουν κάποιες δυνατότητες, θα είναι μόνο οπτικό
το αυτό εδώ που βλέπετε, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ ωραία ρούχα. Καλησπέρα Γιάν, καλώς ήρθες. Εδώ έχουμε ένα primitive κανό, το οποίο είναι για 3 άτομα και το βάζεις στη θάλασσα μέσα, πηγαίνεις όπου θέλεις να πας, όπως το raft δηλαδή, αλλά αυτό εδώ μπορείς να το κάνεις pick-up και να το πάρεις μέσα στο inventory σου, να πας λίγο παραπέρα, να βρεις άλλη θάλασσα, άλλο ποτάμι, άλλη λίμνη και να το ξαναρίξεις πάλι μέσα, να ξαναπάς πάλι λίγο πιο πέρα και να το ξαναπάρεις πάλι στο inventory σου. Πολύ σημαντικό, γιατί το raft δεν σηκώνεται, ενώ αυτό σηκώνεται και το παίρνεις μαζί σου και το πας όπου θέλεις. Εδώ έχουμε ένα καινούριο ζωάκι, το Astrodelphis. Πώς είναι το άσπρο set τους που μας έβαλαν στο Genesis 1? Αυτό είναι το Astrodelphis, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι φάλαινα, είναι δελφίνι. Το άσπρο set τους είναι φάλαινα, το Astrodelphis είναι δελφίνι. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω να σας πω τι κάνει αυτό το ζώο. Άκουσα ότι είναι πάρα πολύ ευκίνητο, οπότε φαντάζομαι είναι λίγο καλύτερα από το Astrosetus που δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Μάλλον έχει και αυτό tech saddle. Θα το δούμε. Στον πλανήτη Γη ήμασταν στους κόρτους θα περάσει τον εξτήξω σε όλο το υπόλοιπο μπλα μπλα μπλα. Και μετά έχουμε ένα minigun. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Το βλέπετε τώρα αυτό. Δεν γνωρίζω αν είναι χειρός ή αν είναι με stand που το δείχνει εδώ δεξιά. Φαίνεται σαν να το βάζεις σε stand κάτω, αλλά εδώ φεύγουν τα stand και το έχεις στο χέρι, γιατί έχει και χερούλι. Μπορεί να είναι και για χειρός και σε stand. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Αλλά η ώρα είναι 5 και 7, οπότε ίσως να έχουν βγει νέα φρέσκα για να είδομε. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτουλάκι. F5. F5. Φυσικά έχει βγει. Φυσικά έχει βγει. Έχει βγει τούτο. Και έχει βγει και τι άλλο. Να δείτε. Ας δείτε. Όπα, πολύ το παρακάνω. Each crew member will issue a Federation face pistol equipped with multiple lethal settings. Take care not to aim one of these in vicinity of any crewmate or shipboard fauna unless it is set to healing or stand mode. Πιστολάκι. Πιστολάκι το οποίο κάνει πολύ κακό. Έχει modes. Έχει modes. Έχει να κάνει damage, έχει να κάνει heal και έχει να κάνει stun. Το αγαπώ ήδη αυτό το πιστολάκι, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν βάλουμε single player το Gaia και φτιάξουμε το ποτάκι. Ναι, αρίστο πώς να το κάνεις και έτσι. Η πιο απλή λύση. Και τα δύο μαζί. Μάλλον και τα δύο. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι set, το ρυθμίζεις δηλαδή ή για heal ή για stun ή για κάτι άλλο. Σου λέει πρόσοχη να μην σημαδέψεις με αυτό κάποιο συμπαίκτη σου, κάποιο πλοίο ή μάλλον όχι, ή κάποιο Seaport Fauna. Πανίδα. Ναι. Να μην σημαδέψεις κάποιο συμπαίκτη σου ή κάποιο ζώο, εκτός και αν είναι ρυθμισμένο στο heal ή στο stun mode. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Πάρα πολύ όμορφο το tech pistol. Το θέλω πολύ. Λοιπόν, εδώ τι είναι αυτό. Okay, πριν από 2 λεπτά, φρέσκο πράγμα. Did you truly expect to evade my notice here as I'm not playing my... Α, biome είναι, οκ. Okay. Μας δείχνει ένα κομματί από ένα άλλο biome. Λίγο...
λίγο φοβιστικό. Πάρει και από μένα ένα, πάρει και ένα retweet. Tweet. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Τα δάμε όλα. Very nice. Indeed. Πάμε να παίξουμε. Ηλία, δεν προφέρεται αστροσέτους, προφέρεται αστροκήτους. Τι σε πειράζει εσένα. Είναι φάλαινες σε μεγάλα πλάσματα, ναι μωρέ, δεν πειράζει, είναι κήτος. Που κολλάει το minigun στο arc. Τι εννοάς. Εγώ έχω ήδη minigun εδώ πέρα, γιατί έχουμε το new plus. Minigun, απλά είναι turret που έχουμε. Αν το γράψω σωστά μπορεί και να μου το εμφανίσει. Έχουμε ήδη minigun εδώ πέρα από το... Α! Υπάρχει minigun vanilla. Υπάρχει minigun vanilla, απλά είναι static. Οπότε αυτό που θα βάλουν στάνταρ θα το κρατάς στο χέρι σου. Ή θα το παίρνεις μαζί σου, θα το τοποθετείς και θα ρίχνει και θα το ξανακάνεις pick up. Είναι όλα στα ελληνικά. Εντάξει, μην το αναλύουμε τόσο πολύ. Με τα ονόματα δεν έχει μεγάλη σημασία. Και τα δύο μαζί. Λοιπόν, περφέτο. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε και την ωραία μας μουσικούλα 152.000 φορές τη παραθήκαμε. Και... ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλω να γεμίσω εκείνη την τρύπα. Χωρίς νόημα, απλά για να μην είναι έτσι. Να βάλω κάτι εκεί. Έκανε και save. Πώς τη γεμίζουμε. Nice, πάμε να τη γεμίσουμε την τρύπα. Να δούμε αν γεμίζει έτσι, αν θέλει και κανένα wall supply. Ωραία, κουμπώνει αυτό μοναχό. Αχ, κουμπώνει στραβά. Δεν φταίω εγώ, οι map makers φταίνε. Map makers το βάλανε στραβό αυτό. Αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί το πιάνει όλο. Από τα περισσότερα σημεία δεν δουλεύει, από εδώ δουλεύει. Μπορείς να μπεις μέσα. Από κάποια άλλα σημεία το μπλοκάρουν τα ceilings και δεν δουλεύει. Λογικό, δεν με πειράζει. Αν πάω πολύ κοντά εδώ, εδώ δουλεύει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Θα μπορούσα να μην μπαίνω καν στο inventory, απλά να τα κάνω pull από εκεί. Αν δεν πεις δεν ανανεώνεται. Τέσπα. Από εδώ μια χαρά έρχομαι και μπαίνω στο inventory, οπότε είναι κομπλέ. Ωραία. Είναι για το μάτι έτσι λίγο στραβό, δεν πειράζει όμως. Τουλάχιστον δεν έχουμε τρούπα. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Τι ώρα είναι. Μια χαρά, πέρασε και η ώρα. Πάμε να κάνουμε κανένα δύο tames και θα είμαστε κομπλέ για να για κλείσουμε. Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα. Αν έχω ξεχάσει κάτι, μου το λέτε. Ήθελα να δω ένα ζώο. Αυτό που δεν υπάρχει. Okay. Τι άλλο. Πού είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει... Ποιος να θυμάται. Είχαμε κάνει ροκ, είχαμε κάνει και τέτοιο και τέτοιο. Soldier Bug κάναμε. Είχαμε κάνει και αυτό που το σκοτώσαμε. Δεν το έχουμε κραφτάρει. Γιατί. Ή το είχαμε κραφτάρει. Δεν θυμάμαι. Κάρνο. Δεν το είχαμε κραφτάρει. Δεν θυμάμαι. Να το εδώ είναι. Δεν το είχαμε κραφτάρει. Για ποιο λόγο. Κάτι μας έλειπε. Ναι. 1000 Falgar Crystal. Τώρα δεν... Α, ήθελα αυτά τα έτσι 2 Rex. Αυτό, ναι, οκ, okay, άλλη φορά. Δεν βιαζόμαστε, έχουμε μέρες μέχρι να κλείσω σερβερ, έχουμε μήνες, θα έλεγα. Ωραία, οπότε είμαστε Stygiandra, το κάναμε. Πού να θυμάμαι εγώ τώρα. Πού θες να θυμάμαι. Θυμάται κανείς αν το κάναμε αυτό.
τι άλλο. Summon, όχι, summon είναι minion, δεν γίνεται. Α, έχουμε κάνει τα άλλα, έχουμε κάνει το obsidian και το δεν θυμάμαι, κι άλλο ένα, και αυτό είναι κι άλλο. Ναι, sulfur. Αυτό το συγκεκριμένο όμως νομίζω δεν το έχουμε κάνει, θα το κοιτάξω αμέσως. Και αφού κάνω αυτό, μετά πάμε στο Νταρζάν. Τι είναι αυτό, τα Τζελιγούρμ. Σίγουρα δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Ωραία. Ωραία λέω. Για να δούμε. Αυτά τα Σουλφουρ. Ναι, έχω κάνει τα δύο όπως το θυμόμουν. Έχω κάνει το Polar και έχω κάνει το Obsidian. Το σκέτο δεν το έχω κάνει. Απλά αυτό το Stygian κάτι μου θυμίζει και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Stygian το έχουμε κάνει. Τέλεια. Και αυτό λογικά δεν το έχουμε κάνει. Ναι, ωραία. Για πάμε. Σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα. Εδώ. Φύγε εσύ. 61-42. 61-42. 61-42. Κοντά είναι. Πάμε. 61. Δεν είναι και τόσο. Τι είπα, 61-42. 61 το έχω, 42 είναι west. Πάλι να πάνω. Ποιος είναι εδώ? Τι να σε κάνω ρε εσύ, Άρη, αφού εδώ με έβγαλε το GPS. Δεν θα κοιτάξω πίσω μου. Από κάτω. Ωραία. Δεν θα κοιτάξω, δεν κοιτάω τίποτα. Αλλά βάλε και σε καμιά ώρα τέτοιο, να το δούμε. Σύση. Εσύ είσαι. Κοιμήσου. Τι είναι αυτό? Αμαν, τρόμαξα. Κάθεται πάνω στο Viver. Very very nice. Αρχίζει να τρέχει τώρα. Σε αυτό το χτύπημα. Κοίτα πως σκαρφαλώνει ρε. Μην πας από εκεί, έχει γίγκα. Ωραία, 4 κύμπλες. Πως το βάζω μέσα το... Μια. Να δούμε... Αχ, δεν έχω πάρει μαζί μου τα περίεργα κύμπλες. Θέλω να πάω να τα πάρω να δω πως γίνεται. Περίμενε. Άμα. Δεν ανοίγεις ανοιχτή την πόρτα, δεν αφήνεις ανοιχτή την πόρτα. Ξέρεις τι γίνεται, όταν αφήνω ανοιχτή την πόρτα μου τη δείχνει κλειστή και δεν μ' αρέσει. Και απλά περνά από μέσα. Βλέπεις τώρα, είναι κλειστή όντως. Αν την είχα αφήσει ανοιχτή, πάλι θα ήταν κλειστή, θα την έδειχνε κλειστή, αλλά θα πέρναγα από μέσα. Και αυτό με χαλάει λίγο. Αλλιώς θα την έφυνα, θα μπορούσα να τη βγάλω τελείως βασικά τώρα που το σκέφτομαι. Εδώ τα βάλα. Πάρε ένα για το timer. Αυτό είναι κλειστό, ωραία. Κοίτανε, θα την αφήσω ανοιχτή. Βασικά το έχεις ξαναδεί.
Το χάσα. Παιδιά, δεν με βγάζει εκεί που ήμουνα. Κάτι αλλάξανε. Όχι, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Μην δίνετε σημασία, δεν είναι τίποτα. Αυτό που δεν ξέρω είναι, δεν ξέρω αν θέλει 4 ή αν θέλει 1 και είναι αυτό, πηγαίνει, γίνεται αυτόματα 4. Λοιπόν, δεν το τρώει αυτόματα. Του το πατάω. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Του βάλα κανονικά κύπλες. Ωραία. Υπάρχει κάτι που να δουλεύει σε αυτό το mod. Θα είναι σαν να έχει φαΐ, αλλά δεν θα έχει. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Είναι όπως την πόρτα μου. Θα είναι σαν να είναι ανοιχτή, αλλά δεν θα είναι. Ή το ανάποδο. Θα είναι σαν να είναι κλειστή, αλλά δεν θα είναι. Έτσι, πιω λίγο τσάι. Ανεβαίνουν. Βλέπεις, πάω εδώ και μπαίνω κανονικά. Επειδή την είχα αφήσει ανοιχτή, ο σερβερ θυμάται ότι είναι ανοιχτή. Αλλά ο client, το παιχνίδι μου δηλαδή, την έχει φορτώσει σαν κλειστή. Και πρέπει να την αγγίσω για την κλείσω. Λίγο μου τη δίνει αυτό, αλλά τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά δεν δουλεύουν. Μπορούμε να τα δοκιμάσουμε και σε κάποιο άλλο ζώο. Πάμε να δούμε αυτό. Ουσιαστικά είναι ίδιο με τα άλλα δύο που είδαμε. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια διαφορά. Τουλάχιστον στην ταχύτητα δεν υπάρχει διαφορά. Πάμε να σκοτώσουμε τον σκορπιό. Γεια σου, σκορπιέ. Hello, how you doing? Αριστερό κλικ. 89, δεξί κλικ. 75, αλλά κάνει και ένα εφέ το δεξί κλικ. Το οποίο το καίει. Κάηκε. Δεν τρώει πτώμα. Ωραία. Είναι ακριβώς ίδιο. Ακόμα και η φωτιά που βγάζει μπροστά είναι ίδια. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν τρία διαφορετικά τέτοια. Σταμάτα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν τρία διαφορετικά τέτοια αφού είναι ίδια. Yoink. Επόμενο. Δεν χρειάζεται να ψάξω γιατί έχω βρει ήδη το επόμενο. Θα βγάλω την πόρτα. Είναι ωραία η πόρτα σαν πόρτα. 63-73. 63-73 με teleport. Για πάμε. Εξήντα τρία. 73. Ωραία, σχεδόν έφτασα. Τι νοίσεις εσύ? Σαουλάκι. 63. Και 73. Πού είναι? Εδώ. Τούτο. Τούτο. Τι είσαι εσύ? Ω, είμαι σε rage περιοχή. Εδώ δεν είμαι. Είμαι. Απλά το στρίβω την κάμερα πίσω από το δίπλα. Ακολούθησα με προς τα δω. Όλοι μαζί, δεν πειράζει. Έλα.
Ωραία, εδώ δεν είμαι. Κάποια στιγμή θα ηρεμήσεις. Τρενώ τον φύγε. Τρενώ τον φύγε. Δεν το έχουμε. Το έχουμε. Α, δεν γίνει. Είναι passive, είναι passive, είναι passive, είναι passive, είναι passive. Το είδα, 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 το είδα. Σταματήστε να φανταστεί. Πού είναι? Πήγα σε απάντησα κάτι. Τώρα το έχασα. Τι είσαι εσύ? Ροκ. Να θυμηθούμε. 63-73. Ωχ, γίνεται και αυτό άρατο. Απίστευτο. Ωραία, κάπου εδώ είναι. Αν μπω στο τέτοιο στο ζών, αυτό θα πάλι το ίδιο θα κάνει. Καλησπέρα, Πανίκας V8. Είσαι ο version 8 του Πανίκα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Τι κάνουμε εδώ λίγο... τι κάνουμε εδώ λίγο αργά, αλλά μόλις είδα από το χωράφι. Ήρθα. Καλώς ήρθες, δεν πειράζει. Καλώς ήρθες, καλώς μας βρήκες. Εδώ είναι αυτό που ψάχνουμε. Ας ελπίσουμε να μην νευριάσουν τα πάντα. Νευριάσανε τα πάντα. Ναι, δεν είναι. Άμα ηρεμήσεις, θα σε ταΐσω ωραίο φαγάκι. Τι θέλεις, κίμπλες? Πάρτα. Ωραία. Τι είσαι? Τι είσαι? Το ακτίνα τι είναι? Το ακτίνα? Δεν ξέρουμε. Τόρτς. Λακία τόρτς. Ωραία. Σπίτι. Τι ώρα είναι? Και μισή. Λοιπόν, φύγει αυτά τα δύο. Κάνουμε τέμα αυτό. Λέγεται Tadze Worm. Και είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Δεν το βλέπετε. Πάμε στον ήλιο. Ω, είναι γρηγορούλη. Ωραία, επιτέλους είναι γρήγορο ζώο, ρε παιδιά. Δεν με τρομάζει αυτό. Ωραία. Είναι και αυτό λίγο κακασχημούλικο. Είναι λιγάκι. Τι είσαι εσύ? Τεκουέτζαλ βανίλα. Nice, ας πούμε. Γύρισες. Γεια σου Τζον, καλώς ήρθες. Λοιπόν, τρέχει γρήγορα. Πηδάει. Τρώει κρέας. Αριστερό κλικ. 38. Δεξί κλικ δεν έχει. Σι δεν έχει. Εξ δεν έχει. Δεν έχει τίποτα, μόνο αριστερό. Δεύτερη υπενθύμηση 17+30. Πολύ γρήγορα τάκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γεωργία για τα πιτάκια σου, να είσαι καλά. Πολύ γρήγορα τάκ.
Πολύ γρήγορο ζώο γενικότερα, πάρα πάρα πολύ ωραίο αρχικό tame. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ίσως το καλύτερο αρχικό tame. Το καλύτερο αρχικό tame αυτό εδώ. Θα το ξέρετε για τον επόμενο σερβερ. Που δεν θα παίξουμε ποτέ ξανά αυτό το mod, αλλά λέμε τώρα. Α, ποτέ δεν ξέρεις. Το mod είναι ωραίο. Το πήρια. Πολύ γρήγορα, αλλά δεν. Αντί για Parasaur. Ναι. Γιατί έκανε Big Big. Ο Psycho John εκπέμπει ζωντανά. Μπράβο του. Ξέχασα να κλείσω. Να βάλω στο θόρυβο το κινητό. Τα καλώδια έχω μπλεχτεί εδώ. Μια στιγμή τα φτιάξω πολλά. Λοιπόν. Ναι, αντί για Parasaur. Σίγουρα. Πολύ καλύτερο. Κάνει και attack. Μπορείς να σκοτώσεις και κανένα δυο ζώα. Ενώ με το Parasaur δεν μπορείς. Επόμενο tame είναι το... πού είμαστε τώρα? Εδώ είμαστε. Ωραία. Τι είναι αυτό? Τάρα. Τάρα. Για να δούμε το τάρα τάρα. Το έχουμε. Μην πνιγείς με το headset. Το έχει, είπαμε, όχι και έτσι. Θέλει δύο ταύτο τάρα. Δεν έχω ούτε καν με ένα. Ωραία, πάμε να το κάνουμε. Δεν το έχουμε. Γάμα. Τέσσερα. Α, 37-42. 38-42. Easy. Σαν τον Mr. Fister δεν έχει. Καλά τώρα. Εγώ σου μιλάω για αρχικό τέν και εσύ μου μιλάς για το τελικό boss. Τι θέλω τώρα. 38-42. 38... 42 το έχω ήδη. Εδώ κάτω. Τι προσγείωση ήταν αυτή, Θεέ μου. Σύ είσαι. Σύ είσαι. Τι είσαι εσύ. Knockout. Nice. Ψόφαση λίγο να δω κάτι. Ωραία. Θέλω παγιδά. Απλά για να μην φύγει και το ψάχνω, έτσι. Δεν βγήκε. Α, καλά είναι. Όλα είναι καλά. Όλα είναι ανθήρα. Μην γίνω εγώ ο άρωτος μπας και μου... Όχι, ας. Δεν μου έρχεται τίποτα. Βασικά θα πάω πάνω. Βασικά... Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μπαίνω έτσι, δεν νομίζω να είναι τόσο... Α, μπορώ να πω από εδώ. Σνίκι, σνίκι! Όχι, μην το κάνεις αυτό! Ωραία. Το βρήκαμε. Σίγουρα δεν το έχω αυτό, κάτι μου θυμίζει. Άλλο ένα. Ωραία, έπεσε. 6 κύμπλες, τι λένε μεγάλε. Λοιπόν, θα σου δώσω μια να σπάσεις. Έχασα τα κύμπλες. Να τα. Θα σου δώσω ένα και μετά θα σου δώσω και πέντε. Για φάτε να δούμε. Για πάρε το μηδέν.
Ωραία. Και μπορούμε να παρακολουθούμε το τέιμα από εδώ, άμα θέλουμε. Το effectiveness δεν δουλεύει. Όχι, είναι 100% όντως. Για φάει κανένα ακόμα. Πάλι 100%. Τέσπα. Φάει και ένα τέτοιο. Να τελειώνουμε. Δεν χάνει effectiveness, τι φάση. Ωραία. Τι έπαθε. Easy tame. Ponk, 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 ponk. Πάμε σπίτι. Πάμε να δούμε τι κάνει. Καλύτερο ενημέρωσον από το Thyla όταν πέφτει κάτι unconscious δεν υπάρχει. Υπάρχει. Το animation του Manticore όταν πεθαίνει. Εδώ. Δεν βλέπω καλά. Πού πήγε? Εκτός render distance. Μπορώ να βάλω πάνω στο force field. Ωραία, για έλα. Όχι, πάει λίγο αργά. Hello, Scorp. Αριστερό κλικ. 76. Δεξί κλικ. Απίστευτο. Δεν πηδάει με το space, δεν έχει. Wow. Μου φύγανε και εμένα οι κολοκύθες, και όχι μόνο. Άμα κάνει 170 το κάθε ένα τέτοιο, κοίτα πόσο πολλά είναι. Σκοτώνει τα πάντα με τη μία. Όταν πέφτει unconscious, όχι όταν σκοτώνεται. Α, ναι. Για τέλειος θα μπορούσα να πω και ότι... και ο... ο κολοσσός έχει πάρα πολύ ωραίο animation όταν σκοτώνεται. Πάλι πιο γρήγορα. Όπω το stamina. Τόσο μακριά ρίχνει. Αρκετά, αλλά δεν πάει αρκετά ψηλά. Ωραία, βγαίνω, παίρνω και λίγο στάμινα εδώ. Στάμινα λίγο. Ρε, ρε. Α, δεν πέθανε. Το κάνει και bleed. Δεν φτάνει όλα τα άλλα που κάνει, κάνει και bleed. Ψόφισε. Είναι λίγο... λίγο OP. Για πάμε κάτω. Δεν φοβάμαι. Hello. Και slow, και bleed και slow down. Πολύ μ' αρέσει. Μαζεύει... έχει ένα raptor, μαζεύει wood. Συγγνώμη, Jerboy, θέλω να δω μαζεύει wood. Ρε, είναι... δεν ξέρω τι να το... είναι πολύ ωραίο. Άμα πηγαίνει πιο γρήγορα θα ήταν πάρα πολύ καλό ζωάκι. Γεια σου πολύ, όταν πέφτει... πάμε σε παρασεραθέριου με. Και σε Deinonychus. Hello. Τα
Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι απίστευτο. Για να το δώσω και μίλητά μας, θα κάνει περισσότερο. Να πάω σε κολοσσό με αυτό. Ναι, κάνει περισσότερο. Απίστευτο. Λίγο. Όπα, καθυστέρησε να πεθάνει. Ωραίο είναι. Απλά πεθαίνουν όλα. Τι θα γίνει τώρα. Απίστευτο. Απίστευτο. Προλαβαίνουμε άλλο. Θα μπορούσα, αλλά δεν χρειάζεται. Έχουμε κάνει πάρα πολλά, μπορούμε να κλείσουμε. Άσε πάλι να πάρει levels. Και δώσ' το άλλο στο. Μίλη. Ωραία, εσύ εδώ. Εδώ λέγω, τέλεια. Θαυμάσια περίφημα, πάρα πολύ όμορφα. Ακόμα ένα live έφτασε στο τέλος του. Πού είμαι εδώ. Γιατί έβαλα spoil limit εδώ. Έβαλα spoil limit εδώ. Έχω και καλά ότι να είναι. Sweet. Άμα έχεις 4-5 τέτοια αντεγιά, ναι, πας για κολοσσό και τέλος, τερματίζεις. Ωραία. Θαυμάσια περίφημα. Λοιπόν, αυτό ήταν το live για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Περάσαμε υπέροχα. Είδαμε τις αλλαγές από το TLC 3. Εχθές το απόγευμα βγήκε αυτό το update, γύρω στις 8 η ώρα. Είδαμε τις αλλαγές από το TLC 3 και είδαμε κάποια μικρά reveals από το Genesis Part 2. Να περιμένετε βιντεάκι μάλλον την Τετάρτη. Την Τετάρτη, αντί να έχει βίντεο Conan, θα έχει βίντεο Arc Genesis 2 με όλα όσα έχουν ανακοινωθεί στο 24ωρο live stream της Wildcard. Την Τετάρτη στις 10 η ώρα το πρωί, αντί για Conan, θα έχει αυτό. Conan, όπως καταλαβαίνετε, μου έχει φύγει λίγο το ενδιαφέρον. Απλά παίζω για να κάνω κάποια βίντεο έτσι. Λοιπόν, πάμε να ευχαριστήσουμε πρώτα τη G-Portal. Ευχαριστούμε πολύ G-Portal. Και να πάμε να κάνουμε ένα raid μάλλον κάπου. Για να είδομε. Το βράδυ 12 παρατέταρτο έχουμε live stream εμείς εδώ, Subnautica Below Zero. Σήμερα το βράδυ. Λέω. Λέω να πάμε. Πάμε στη Τζέσικα. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε raid τη Τζέσικα. Θα παίξει Ark από ό,τι φαίνεται. Έχει καιρό να παίξει Ark. Έχουμε καιρό να πάμε. 12 παρατέταρτο σήμερα. Αντίληψη. Δεν τον ξέρω αυτόν. Άλλη φορά ίσως. Θα το σημειώσω να το τσεκάρω. 12 παρατέταρτο τα μεσάνυχτα live stream Subnautica Below Zero. Το τρίτο live. Να προχωρήσουμε λιγάκι την ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό απόγευμα σας εύχομαι και τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.